Κύριε Κονοφάγε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Επιτέλους ξεκινάμε. Το πρώτο βήμα έγινε. Τι να περιμένουμε ωστόσο από εδώ και πέρα, στην πράξη πια? Η πράξη ήρθε, δηλαδή χρειάζεται όμως ακόμα γύρω στο 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή οι υπογραφές, οι συμβάσεις αυτές πρέπει να πάνε στην νομοπερασκευαστική επιτροπή της Βουλής που θα χρειαστεί καμιά 15 μέρες και ακολούθως να ψηφιστούν από τη νέα Βουλή που θα προκύψει από τις επικείμενες εκλογές. Αυτά όλα μόλις γίνουν θα επικυρωθούν οι συμβάσεις και εντός 3 μηνών όπως λέγεται μέσα στις συμβάσεις θα πρέπει να αρχίσουν οι πρώτες εργασίες των εταιριών δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα βήμα το οποίο δεν μπορεί να πάει προς τα πίσω. Δηλαδή, όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, προχωράμε. Αυτό έχει κλειδώσει, για να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και πέρα, αισιοδοξείτε ότι τα αποτελέσματα των ερευνητικών γεωτρήσεων θα είναι αυτά που περιμένουμε? Και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, θα σας έλεγα. Για το μέλλον, τα επόμενα βεβαίως 20 με 25 χρόνια, γιατί η θάλασσα στην περιοχή της Κρήτης είναι βαθιά, θα χρειαστεί υπομονή και πιστεύω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Γιατί βάθη μιλάμε αλήθεια? Μιλάμε για 2,5 χιλιόμετρα θαλάσσιο βάθος μέχρι και 3,5 χιλιόμετρα θαλάσσιο βάθος και να πούμε ότι η τεχνολογία υπάρχει τη στιγμή για ανακάλυψη κοιτασμάτων και για εκμετάλλευση κοιτασμάτων. Πόσος χρόνος απαιτείται για να διαπιστωθεί ότι ο στόχος αποδίδει, κύριε Κονοφάγε? Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα χρειαστεί να διορθωθεί η γραφειοκρατία που υπάρχει. Διότι αυτή τη στιγμή είχαμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την υπάρχουσα γραφειοκρατία. Θα μπορούσαμε στην Κρήτη δηλαδή να έχουμε ήδη 2 χρόνια ερευνών, εντοπισμό κοιτασμάτων και ίσως και εντός έτους μια γεώτρηση. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια μικρή αναμόρφωση στην νομοθεσία ώστε τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα. Τι εννοώ με αυτό? Εδώ δώσαμε τις άδειες μέσω των συμβάσεων αυτών, δώσαμε τις άδειες έρευνας. Όταν έρθει η ώρα της ανακάλυψης κοιτάσματος θα πρέπει να δοθεί άδεια εκμετάλλευσης και θα πρέπει η γραφειοκρατία να είναι όπως είναι στην Ευρώπη, να μην περιμένουμε δηλαδή όπως περιμέναμε μέχρι τώρα 3 ολόκληρα χρόνια, αλλά εντός 6 μηνών να δοθεί η άδεια εκμετάλλευσης. Αυτό νομίζω ότι ο πρώτος στόχος της νέας κυβέρνησης είναι να ελαχιστοποιήσει τη γραφειοκρατία στον τομέα των επενδύσεων, των έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων. Πέρα από το κομμάτι αυτό που μόλις θίξατε, αυτό της γραφειοκρατίας, πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο? Ναι, βεβαίως. Το άλλο πολύ σημαντικότερο είναι ότι, όπως ξέρετε, οι Τούρκοι δήλωσαν ότι η Κρήτη δεν υπάρχει. Η Φαλοκρηπίδα, όπως είπαν, μιλά και η ΑΟΣ μοιράζονται μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης απευθείας. Ο στρατάρχης Χαφτάρ της Βενγκάζης, που είναι η μισή Λιβύη, η πλησιέστερα στην Κρήτη, δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Λιβύης είναι η Τουρκία. Και η Τουρκία, όπως ξέρετε, έστειλε περίπου 42 τεθωρακισμένα στους αντιπάλους του στρατάρχου Χαφτάρ στην Τρίπολη. Άρα, στόχος της επόμενης κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει ένα καθεστώς συνένεσης με τη δυτική μεριά της Λιβύης, ώστε να κατοχυρωθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη, να πεταχτεί η Τουρκία έξω από το παιχνίδι και να μοιραστεί η Κρήτη με τη δυτική μεριά της Λιβύης όλη την υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ήσασταν σαφείς. Τώρα να σας πάω λίγο σε κάτι άλλο. Τι δυναμικό απασχολούν κατά προσέγγιση οι κοινοπραξίες αυτές? Και αν συμπληρωματικά σας ρωτώ, υποερώτημα, τι νέες προοπτικές ανοίγονται πάνω σε ποια επαγγέλματα? Αυτή τη στιγμή
από τις 500.000 παιδιά μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό, 15.000 εργάζονται στο τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων στην Αμερική, Βραζιλία και πολλοί άλλοι ορισμένους από αυτούς τους γνωρίζω. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χιλιάδες, μπορούν να επιστρέψουν διότι στην Κρήτη αναμένεται μόλις αρχίσει η δραστηριότητα. Πιστεύουμε ότι 4 με 5.000 θέσεις εργασίας θα υπάρξουν την πρώτη πενταετία και να πολλαπλασιάσετε τις 5.000 θέσεις εργασίας επί 4, δηλαδή 15.000 με 20.000 περιφερειακές θέσεις εργασίας της εν λόγω δραστηριότητας τα πρώτα 5 με 7 χρόνια και μετά θα προκύψουν γύρω, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη της ExxonMobil και Total, σε βάθος δεκαετίας ή δεκαπενταετίας 400 με 420.000 θέσεις εργασίας υψηλά αμοιβόμενων ειδικών. Άρα μιλάμε για ένα μέλλον τεράστιο και θα σας έλεγα το μεγαλύτερο στίγμα σε αυτή την υπόθεση των επενδύσεων είναι η εξοικείωση των νέων παιδιών μας με τη νέα τεχνολογία, διότι στα 3.000 μέτρα βάθος νερό που έχει η Κρήτη είναι ρομποτική και διαστημική τεχνολογία υποθαλάσσια. Μπαίνουμε σε ένα νέο αιώνα νέας τεχνολογίας για την Κρήτη. Μάλιστα, μια νέα εποχή αδιαφυσβήτητα. Τώρα πρέπει να ανησυχούμε για κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το υποθαλάσσιο περιβάλλον, κύριε Κονοφάγε, διότι πολλής λόγος γίνεται, πάρα πολλά ακούγονται. Ωστόσο, χθες στο δελτίο μας φιλοξενήσαμε τον κύριο Φόσκολο, καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Κοιτάξτε, έχουμε τις σκληρότερες και σημαντικότερες θέσεις προστασίας του περιβάλλοντος νομοθετικές που είναι αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ πιο σκληρές από τις Αμερικάνικες, από τις Βραζιλιάνικες και άλλες. Άρα, κατά τη γνώμη μου, όπως είπε και ο κύριος Φόσκολος, είμαστε κατοχυρωμένοι από πλευράς περιβάλλοντος. Οι θέσεις της ηγεσίας πολλών από τις οργανώσεις περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά ακραίες. Θεωρούν, όπως και ο κύριος Βαρουφάκης, θεωρεί ότι πρέπει να σταματήσουμε τις εξορίξεις. Είναι απολύτως λάθος θέση. Όχι μόνο οικονομικά, θα σας έλεσα για τα παιδιά μας εξοικείωση με νέα τεχνολογία και ταυτόχρονα για την οικονομική ανάταση του κράτους μας και ταυτόχρονα ενεργειακά. Δηλαδή, είναι για φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι 30 φορές πιο καθαρό από το λιγνίτι που καίμε στην Ελλάδα. Θα αντικαταστήσουμε λοιπόν το φυσικό αέριο της Κρήτης, θα τα αντικαταστήσει περιβαλλοντολογικά το λιγνίτι και θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις λιγνικές μονάδες που είναι 30 φορές πιο ρηπογόνες με φυσικό αέριο. Και δεύτερον, δεν μπορούμε να έχουμε να γίνουν όλα πράσινα. Θα πρέπει οι ακροατές να γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε 100% πράσινη ενέργεια όπως προβλέπετε από ότι το είπαν και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν όταν τις ημέρες που δεν έχουμε ήλιο, τις ημέρες που δεν έχουμε αέρα θα χρειαστεί στήριξη της ενέργειας, της πράσινης ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου. Αυτό είναι το μέλλον για τα επόμενα 70 χρόνια. Και κλείνοντας, κύριε Κονοφάγη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η Ευρώπη για πόσα χρόνια θα μπορεί να διασφαλίσει την ενεργειακή της κάλυψη? Εάν το πρόγραμμα ακολουθηθεί και αν πράγματι οι έρευνες στην Κρήτη αποδώσουν τα αναμενόμενα όσον αφορά τα παρόμοια με το ΖΟΡ κοιτάσματα, εμείς πήραμε την ελάχιστη δυνατότητα που μπορεί να προκύψει, δηλαδή μια πιθανότητα γύρω στο 15% με βάση τους 16 στόχους που έχουν ήδη χαρτογραφηθεί. Μπορώ να σας πω ότι αυτό εξασφαλίζει τις ανάγκες του 50% της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών για τα επόμενα 15 με 20 χρόνια. Δηλαδή 15 με 20 χρόνια θα μπορέσει η Κρήτη σε συνδυασμό με την Ανατολική Μεσόγειο να εξασφαλίσει την ασφάλεια φοδιασμού σε φυσικό αέριο της Ευρώπης.